Πάμε τώρα στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, Ευαγγέλιο, που πλέον θα δίνουν και το πιστοποιητικό COVID, το επίσημο πιστοποιητικό COVID. Πώς ακριβώς γίνεται η διαδικασία? Υπενθυμίσουμε ότι στα κέντρα μπορεί κανείς και να κλείσει ραντεβού για τα εμβόλια. Και αυτό μάλιστα το κάνει χωρίς να κλείσει ραντεβού για τα ΚΕΠ. Υπενθυμίζω ότι πλέον λόγω κορονοϊού, για να μπορεί κάποιος να εξυπηρετηθεί από τα ΚΕΠ, πρέπει να κλείσει ραντεβού. Με μία μόνο εξαίρεση, αν κάποιος θέλει να κάνει το εμβόλιο και δεν ξέρει πώς να κλείσει ο ίδιος ραντεβού, πηγαίνει στα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού και εξυπηρετείται. Το ίδιο ισχύει και για το πιστοποιητικό. Αρκεί κανείς να επισκεφθεί τα ΚΕΠ με την ταυτότητά του και γνωρίζοντας το άμχα του, και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα του εκδοθεί ένα χαρτί που θα δούμε στο ρεπορτάζ πώς ακριβώς φαίνεται, και το οποίο είναι το λεγόμενο ψηφιακό πιστοποιητικό, το πράσινο διαβατήριο που λένε κάποιοι, για τις μετακινήσεις του. Υπενθυμίζω, Κατερίνα, ότι υπάρχουν δύο παράλληλες διαδικασίες. Κανείς μπορεί, αφού εμβολιαστεί, να εκδώσει και την βεβαίωση εμβολιασμού, η οποία αφορά όμως μόνο την χώρα μας, και στη συνέχεια μπορεί να ζητήσει να το εκδοθεί και το ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο θα είναι διακρατικό, θα είναι διεθνές και θα έρθει σε πλήρη ισχύ όταν το εφαρμόσουν και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η διαδικασία, είναι πολύ εύκολη. Ενθυμίζω εντάχει ότι εκτός από το εμβολιασμό, κανείς μπορεί να εκδώσει ψηφιακό πιστοποιητικό και σε περίπτωση που έχει κάνει πρόσφατα ένα τεστ κορονοϊού, αλλά αυτό έχει μικρή διάρκεια και θα του χρειαστεί μόνο για κάποια ταξίδια στο εξωτερικό.